την οικονομία που αυτά που προανέφερα θα προκύψει, όχι για να καλύψει μόνο τους ανήμπορους και τους αναπήρους, και να μην παραλείψω, μην ξεχνάτε και τη βοήθεια στο σπίτι, κύριε Πρόεδρε, και με συγχωρείς. Πήρα μία απάντηση που λέει από τον Υπουργό Εργασίας πριν από 2 ημέρες. Θα εξασφαλίσουμε ένα κονδύλι 35 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν φτάνουν. Χρειάζονται περίπου 80. Είναι ένας πετυχημένος θεσμός που τον χρειάζονται οι ανήμποροι και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τις συνεδρίες αφού ξαναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής. 31 μαθητές μαζί και 2 εκπαιδευτικοί